Φίλες και φίλοι, επικοινωνήσαμε με τον κύριο Αντώναρο, ο οποίος δεν θέλει να παρέμβει. Ευχαριστεί πάρα πολύ που δείχνουμε το tweet που έκανε. Να μείνουμε, λέει, σε αυτό που έχει γράψει και μας ευχαριστεί και πάρα πολύ. Να το ξαναδείξουμε. Δεν μιλάει όμως εξ ονόματος του Καραμαλή τώρα. Όχι βέβαια. Είναι ήδη σε εξέλιξη διεργασίες για τις οποίες οι περισσότεροι θα τρίβουν τα μάτια τους. Είτε προς τη μία, είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Πριν πάμε στον κύριο Μαργαρίτη να του δώσουμε τον χρόνο για να απαντήσει και στο ερώτημα. Αντώνη, θα ήθελα να επαναλάβει το ερώτημα. Να σας πω πριν ότι είχαν ένα σύντομο διάλογο. Να δούμε τον κύριο Χρύσανθο Λαζαρίδη και την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, τις φωτογραφίες. Είχαν ένα σύντομο διάλογο το βραδάκι σε διάδρομο της Βουλής ο κύριος Χρύσανθος Λαζαρίδης με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Μη με πλησιάζεις, είμαι άρρωστος, είπε ο κύριος Λαζαρίδης, βουλευτής επικρατείας και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, στην κυρία Παγκογιάννη, όταν τη συνάντησε. Δεν σε πλησιάζω στα καλά. Θα σε πλησιάσω ενώ είσαι άρρωστος, απάντησε η βουλευτής και πρόσθεσε. Έχω ζητήσει πολιτικές πρωτοβουλίες. Ο Λαζαρίδης απάντησε καθαρές λύσεις και κάπου εκεί έληξε η κουβέντα. Για να παίρνουμε και κλίμα. Πάντως να ξεκινήσω λίγο με αυτό. Ναι. Εμένα, κύριε Ηλιάτσο, η αίσθησή μου είναι ότι αυτή η εξέλιξη, η οποία είναι το χαμηλό βαρομετρικό από τις προθέσεις της κυβέρνησης, είναι προσωπική ήττα Σαμαρά και Βενιζέλου. Την εντοπίζω και προσωπικά και εξηγώ. Κοιτάξτε, οι δύο πολιτικοί άνδρες αποφασίσανε στα καλά. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, φίλες και φίλοι. Ωραία. Αποφασίσαν λοιπόν μέσα στις γιορτές, σε μια πρωτοφανή για τις πολιτικές εξελίξεις σε χώρα ευρωπαϊκή μέσα στις γιορτές, τις Χριστουγεννιάτικες, στα όρια τα συνταγματικά. Διότι ο νομοθέτης έβλεπε τέλη Γενάρη να ξεκινάει. Το πήγανε και εκεί. Εγκαταλείποντας κάθε συνενετική άποψη που είχε ακουστεί. Σας υπενθυμίζω ότι εγώ είχα υπογράψει με 7 στελέχη της Δημάρχης, μετά οι 8 βουλευτές και μία πρόταση πακέτο που έλεγε, νομίζω κάποια παραπλήσια είχε προτείνει και ο κ. Κοντώνης, όχι η ίδια. Εντάξει. Να πω τη δική μου, μη σας αδικό. Που λέγαμε ότι ρε παιδί μου θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνημένη εκλογή Προέδρου, εκλογές το Μάιο και να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Ο Σταθάκης το είχε πει καθαρά. Λοιπόν, όλα αυτά πήγαν στην άκρη και κάνανε μία επιλογή κατά την οποία, εκτός των άλλων, το Γενάρη αφήνουν τη χώρα ανοιχτή ακόμα και στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν είναι ανευθυνότητα. Ακριβώς αυτό θα θέλω να πω. Εδώ λοιπόν η προσωπική τους ήταν, διότι προφανώς δεν έπεισαν και τους βουλευτές και κάποιους ανθρώπους που στη Βουλή ήταν ταλαντευόμενοι. Για λογικό να ήταν ταλαντευόμενοι. Όχι, δεν ήταν ταλαντευόμενοι, κύριε Μιχαλάκη. Ακολουθήθηκε μια σκέψη. Μην περιγράφουμε τι έγινε. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι προσωπική τους επιλογή. Ευθυμιδιάσαν ακόμα και τους βουλευτές των κομμάτων τους. Εγκαταλείψαν κάθε συνενετική συζήτηση που γινόταν στο περιθώριο. Κάθε προσπάθεια που υπήρχε. Επιλέξανε μια λύση και πήραν το χαμηλό βαρομετρικό. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, είναι προσωπικά. Εσείς θα ξαναεπαναλάβετε την πρωτοβουλία σας. Όχι. Να σας πω γιατί. Αυτή η πρόταση. Δεύτερο ερώτημα. Όχι. Ένα όχι. Να εξηγήσω. Θέλω και ένα άλλο. Να πω το ένα και. Η πρωτοβουλία σας περιλαμβάνει και να συμφωνήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Αναμφισβήτητα. Αυτή η πρόταση, επαναλαμβάνω, ήταν μια πρόταση που έλεγε ότι πρέπει να συμφωνήσουν τα δύο κόμματα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εφαρμοστεί για δύο λόγους. Πρώτον, το πρόσωπο που διατυπώθηκε, που προτάθηκε, δεν είναι κοινής αποδοχής. Είναι κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σεβαστός, αλλά κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και δεύτερον, θα προέβλεπε χρόνους και ημερομηνίες για συνταγματική αναθεώρηση και εκλογές. Τίποτα από αυτό δεν υπάρχει. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, η εσπευσμένη διαδικασία, κατά τη γνώμη μου, εμπεριέχει και προβλήματα στην εικόνα. Πάντως, δηλαδή, αν υπήρχε άλλος υποψήφιος, θα το κουβεντιάζατε. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα την προσωπική μου γνώμη. Ναι, την προσωπική σας γνώμη. Με πακέτο εκλογές, το Μάιο. Με πακέτο εκλογές. Βεβαίως. Και να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί κοιτάξτε τώρα. Προσέξτε τώρα που μπλέκουμε. Χάνουμε την ευκαιρία συνταγματικής αναθεώρησης. Την πρόταση για τη συνταγματική. Ναι, την πρόταση. Σωστά. Την πρόταση. Σωστά. Αλλά αυτή τη στιγμή θα είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε διαμορφώσει την ατζέντα. Που να περιλαμβάνει τα θέματα της παραγραφής, που να περιλαμβάνει τα θέματα του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ενώ κινδυνεύουν αυτά να πάνε το 2020. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, κατά τη γνώμη μου, στήσανε ένα έργο και πέσανε μέσα. Και θέλετε τη γνώμη μου, θα πέσουν και άλλο μέσα σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, τι εννοείτε. Άκουσα, αυτό εσείς είστε δημοσιογράφοι, ότι υπήρχε μια σύσκεψη στο γραφείο του Πασόκ, διότι εκεί και ακούγονται φωνές που σου λέει κάτσε, ρε φίλε, πού μας πάτε. Ναι. Εξού και αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Βενιζέλος δεν έκανε δηλώσεις σήμερα το βράδυ. Κάναν όλοι πριν του κύριου Βενιζέλου. Δεύτερον, βλέπω μέσα στη Νέα Δημοκρατία, από εκεί ξεκίνησα με την Μπακογιάννη, κάτι προσπαθούν να πούν. Σου λέει κάτσε, τι είναι αυτή η ιστορία. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια θεωρία καθαρών λύσεων, η οποία αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και για να πω και κάτι ακόμα. Κοιτάξτε, εμένα, για να φύγουμε λίγο από το. Γιατί συμβαίνουν όμως τα δωρεά αυτά. Κατά τη γνώμη μου συμβαίνουν. Γιατί απέτυχε η πολιτική. Δεν το συζητώ, αλλά εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Πρέπει, κύριε Μιχαλάκη, κύριε Κοντώνη, να πω όμως και κάτι που αφορά και εσάς. Και τους δύο δηλαδή. Κοιτάξτε,
πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Αυτό, δηλαδή, προσέξτε, όταν ακούγονται φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία ή που λένε, παράδειγμα, μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ότι οι εκλογές είναι πιστωτικό γεγονός. Δηλαδή, έλεος. Ή αν ακούγονται φωνές ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός δεν σημαίνει χρεοκοπία κατά κάποιο. Ναι, ναι. Εντάξει, άμα όμως, θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Εντάξει, εντάξει. Για τον κόσμο νομίζω ότι είναι το default. Δεύτερον, όταν ακούγονται φωνές μέσα. Ότι δεν υπάρχουν, όταν, δεν υπάρχουν λεφτά στα ATM. Ναι, ναι. Όταν ακούγονται φωνές μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουμε. Έχουν γίνει δηλώσεις, παρακαλώ, παρακαλώ. Όταν ακούγονται φωνές από το ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουμε ειδικά δικαστήρια για την κυβέρνηση του Παπαδήμου. Δηλαδή, ένα κλίμα, ξέρετε, σκληρής αναμέτρησης. Κατά τη γνώμη μου, έχει πει, σύμφωνα. Θα κάνουμε εξεταστική για τον Ιμόνιο. Άλλο τον άλλο τάλο. Αυτό έχουμε πει, άλλο αυτό έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κοντονή, άλλο τον άλλο τάλο. Το ζήτημα, ακριβώς, με πρόλαβε ο κύριος Δελατόρης. Με συγχωρείς, όταν λες ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση Παπαδήμου, είναι σημαντικό. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει μόνο κύριε για θέμα εξεταστικής επιτροπής για το μνημόνιο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έμεινα αρκετά σιωπηλός. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου και μετά πέστε ό,τι θέλετε. Ισχυρίζομαι ότι αν καλλιεργείται με αλφαγιώτα στον κόσμο τέτοια πολιτική αντιπαράθεση, θα την πληρώσουμε. Και το έχω ξαναπεί και στην εκπομπή σας, κύριε Γιάτσο. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει παράδοση διαιρέσεων. Μην κάνουμε τους τουρίστες. Ορεινοί, παιδινοί. Κομμουνιστοσημωρίτες, εθνικόφρονες. Πράσινοι, μπλε. Έχουμε περάσει δικτατορία και εμφύλιο. Δεν είμαστε, ας πούμε, μια χώρα, δεν είμαστε το Λουξεμβούργο, δεν είμαστε το Βέλγιο που βρίσκει συνενέσεις και μπορεί να λειτουργεί. Εδώ έχουμε παράδοση καταστάσεων. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε θύματα από την αριστερίστικη τρομοκρατία και από τη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Επομένως, θέλω να καταλήξω. Να σας ρωτήσω κάτι. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι. Διότι όποιος νομίζει ότι με την έννοια του κομματικού μίσους και του κομματικού ανταγωνισμού μαζεύει ψηφαλάκι στο μπουγκάκι του, ναι, ναι, σύντομα θα καταλάβει ότι όλοι καθόμαστε σε ένα κλαδί και θα πέσουμε όλοι μαζί. Άντε πέσανε οι τόνοι και τι θα γίνει. Ωραία, τι θα γίνει. Θα είναι μια πιο λογική αντίθεση. Πρέπει να δούμε τι πρωτοβουλίες μπορεί να υπάρξουν. Όχι απλώς να πέσουν οι τόνοι. Αλλά όμως να γίνουν σε ένα και πεδίο. Τώρα θα σας κάνω. Και ένα πεδίο σοβαρή αντιπαράθεση. Θέλω το πολιτικό σας. Ένα πεδίο σοβαρή αντιπαράθεση. Παρακαλώ, δεν γίνεται. Οι πρωτοβουλίες γίνονται πάνω στην πολιτική. Θα παρακαλέσω. Γιατί παίρνω μηνύματα δυσαρεστημένων τηλεθεατών, επειδή μιλάμε όλοι μαζί και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να μιλάει ένας-ένας, να τον ακούμε και να συνεχίζουμε. Ωραία, ας σας πω και ένα παράδειγμα για αυτό που λέω. Έγινε μια ολόκληρη, πώς να το πω, εκστρατεία για τους βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και είδατε ότι ομόφωνα, όπως είχαμε αποφασίσει από πριν 8 μέρες. Οι άνθρωποι πήγανε με βάση την εξέλιξη που σας περιέγραψα. Θα συνεχιστεί και στις επόμενες. Θα συνεχιστεί. Τότε εξηγήστε μου. Όμως βλέπαμε ονοματολογίες, ναι, βλέπαμε ένα ρουλεμάν που δούλευε. Εξηγήστε μου κάτι. Εξηγήστε μας κάτι. Πέρα από το ρουλεμάν, όμως σημαίνει... με συγχωρείς Εμίλη, πέρα από το ρουλεμάν είχαμε βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, την κυρία Φούντα. Μετά δεν θυμάμαι κάποιο άλλο. Σου κάνει ο Νίκος. Μα με συγχωρείτε, κύριε Φελέκη. Είχαν κάνει δηλώσεις. Μα και εγώ είχα κάνει δηλώσεις. Και εγώ ήμουν σε αυτούς που προτείναμε. Μην λέτε ότι εμείς το κάναμε. Είναι άλλο να πει κάποιος. Κύριε Φελέκη. Οι βουλευτές σας δεν κάναμε. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Ακούστε με. Είναι άλλο να πει ότι εγώ, παιδιά, προτείνω μια συμφωνία πακέτο συνενετική που πρέπει να αποδεχτούν και τα δύο κόμματα ως όρο. Και είναι άλλο μετά, επειδή ο άνθρωπος αυτός λέει μια απόχρωση. Οι δηλώσεις γίνανε πολύ πριν, πείτε εσείς και άλλοι. Όχι, τη συμφωνία πακέτο. Λοιπόν, έχουμε, παρακαλώ. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Κουράκο, ανεξάρτητο βουλευτή. Κύριε Κουράκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε εσάς και, και στο πάνελ που έχετε. Δηλώσατε ότι κύριε Κουράκο, δηλώσατε ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να μας οδηγήσει σε πρόορες εκλογές. Για να μην οδηγηθούμε σε εκλογές, πρέπει να συντρέξουν, λέτε, κάποιες προϋποθέσεις. Τι εννοείτε? Εγώ εδώ και ένα χρόνο λέω ότι θα πρέπει να γίνει κυβέρνηση εθνικού σκοπού για την διαπραγμάτευση του χρέους, γιατί είναι εθνική υπόθεση το χρέος. Αφορά όχι μόνο τη δική μας γενιά, αλλά 4-5 γενιές Ελλήνων. Πρώτον αυτόν, δεύτερον, να προχωρήσουμε στη συνταγματική αναθεώρηση και να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Τρίτον, να οριστεί η ημερομηνία εκλογών. Και τέταρτον, με αυτόν τον τρόπο θα βγάλουμε και έναν πρόεδρο που θα είναι της μέγιστης δυνατής συνένεσης και αποδοχής. Αυτό ακριβώς. Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Μισό λεπτό. Όμως, εσείς ψηφίσατε παρόν. Μισό λεπτό, κύριε Κουράκο, μισό λεπτό. Ψηφίσατε παρόν σήμερα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Εάν δεν γίνει καμία αλλαγή σε αυτά τα σωστά που λέτε, και ωραία είναι αυτά που λέτε, θα συνεχίσετε να ψηφίζετε παρόν και στις άλλες δύο ψηφοφορίες? Βέβαια. Εγώ πιστεύω ήδη στελέχη, με ακούτε? Ναι, ναι. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι η κυρία Μπακογιάννη και κάποιοι άλλοι, αλλά και από το Πασόκ που άκουσα,
πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Το μήνυμα το πήραμε. Κατά συνέπεια λοιπόν θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες, γιατί εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταγράφει το παρόν ως νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέσεις διαφορετικές, πολλών διαφορετικών σκέψεων και τάσεων, και δεν είναι νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί άμα υπήρχε Δήμας παρόν όχι, θα βλέπατε ποια, πόσα θα ήταν τα παρόν. Αλλά αυτή τη στιγμή ήταν παρόν πολλά. Εκείνο που επίσης πρέπει να σας πω είναι ότι εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Και είναι πεποίθησή μου, βαθύτατη πεποίθησή μου αυτή. Ναι. Γιατί να το κάνει, για να χάσει και να πάει σπίτι του? Όχι, όχι, όχι. Αλλά γιατί να το κάνει? Προσπαθεί να δημιουργήσει τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση με τις τρεις διαδοχικές εκλογές του Προέδρου. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, να πάει σε ευνηδιαστικές εκλογές που απέφχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα το τι λένε. Μα τι μπορεί να γίνει ευνηδιασμός, κύριε Κουράκο, σε τέτοιο κλίμα? Τι λέτε τώρα? Τι λέτε τώρα, κύριε Κουράκο, μπορεί να γίνει ευνηδιασμός σε τέτοιο κλίμα? Με 10 μονάδες τις δημοσκοπήσεις μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Όχι 10. Εγώ δεν έχω δει ποτέ τώρα τελευταία καμία 10 μονάδες απέναντι. Όλες οι έγκριτες δημοσκοπικές εταιρείες δείχνουν ότι κλείνει η ψαλίδα. Και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Πάντως, όμως κύριε, θα ήθελα να με αφήσετε να σας πω και κάτι άλλο. Όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα, που εγώ τον Σταύρο το Δήμα τον τιμώ πραγματικά, γιατί είναι ένας εξαιρετικός πολιτικός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, και τον τιμώ με πολλά χρόνια φιλία, είδα την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τηλεοράσεις που είναι φιλικά προς την κυβέρνηση, να τον αποδομούν στις δύο πρώτες ώρες. Με το να του λένε ότι θα είναι την πρώτη και δεύτερη φορά και την τρίτη δεν θα είναι. Μάλιστα. Ένα αυτό. Δεύτερον, κανένας υπουργός της κυβέρνησης δεν βγήκε και των δύο κομμάτων να του στήριξει, να πει μια καλή κουβέντα. Τρίτον, όλοι σχεδόν οι υπουργοί της κυβέρνησης και οι βουλευτές ετοιμάζονται για εκλογές και κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις. Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε πολύ δίκιο. Πάντως, κύριε Κουράκο, το μόνο που έχουμε μέχρι στιγμής για να αλλάξει κάτι είναι η πρωτοβουλία. Μόνο ο Μητσοτάκης έχει πάρει πρωτοβουλία. Ακούσε. Την πρόταση τη δική μας που επί ένα χρόνο τη λέμε και δεν ακουγόταν, αλλά τον τελευταίο καιρό έχει ακουστεί. Πιστεύω ότι πλέον είναι επιβεβλημένη για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί τα πολιτικά κόμματα και με αυτή την κατάσταση που έχουμε βρεθεί. Μάλιστα. Σε αυτή την κατάσταση που έχουμε βρεθεί. Και πιστεύω ένα πράγμα, ότι θα πάρουν πρωτοβουλίες, και θέλω να το πιστεύω αυτό, και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα. Γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που λέγεται χρέος. Είναι ένα εθνικό θέμα το χρέος. Εντάξει, και κύριε Κουράκο. Πάνω στην κόψη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουράκο. Καλό σας βράδυ. Πάντως, Εμίλια, αυτό που μένουμε είναι δεν ψηφίζει αν δεν γίνουν τα. Ναι. Εμίλια, με βάση αυτά τα οποία είπε ο Κουράκος. Ναι. Με βάση το tweet που παρουσίασες του Αντώναρου. Ναι. Με βάση αυτό το διάλογο που έβγαλε τη Μπακογιάννη με τον Λαζαρίδη, ίσως θα πρέπει να δούμε και υπό άλλο πρίσμα. Και τη σιωπή του Βενιζέλου. Ίσως θα πρέπει να δούμε και υπό άλλο πρίσμα την συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Καμένο. Δηλαδή. Μήπως λοιπόν δεν είναι για να εξευρεθεί λύση για την, να ψηφίσει δηλαδή το κόμμα του Καμένου τον πρόεδρο, αλλά μήπως να έχουμε άλλου τύπου διεργασίες. Δηλαδή. Εννοείται στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Πελέγη. Υποθέτω, όχι μόνο καταρχήν στη Νέα Δημοκρατία και κατά δεύτερον ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό. Η ρίση που λέει ότι ένα πιάτο. Αν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, σίγουρα σε ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Λοιπόν, δεν ξέρω, σας είπα και στην αρχή. Αν υποθέσει πόθος κάποιον, μην τον περιμένουμε. Δεν λέω εγώ το τι θα γίνει, αλλά μήπως όντως γίνονται διεργασίες για διάδοχες λύσεις. Επανένωση, μας λέει ο κύριος Φελέκης, χωρίς Σαμαρά. Αυτό μας λέει. Επανένωση. Φοβάμαι ότι. Φοβάμαι ότι ορισμένοι. Ο ρεβανσισμός θα λειτουργήσει και κάτι θα πληρωθούμε το ίδιο. Φοβάμαι. Κοιτάξτε, αυτά είναι περσινά ξινά στα πλοία. Γιάννη, δεν είσαι υπέρ της μεγάλης δεξιάς?
Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να το κάνει αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Η χώρα βρίσκεται μπροστά από έναν μεγάλο κίνδυνο και η παράταξη αυτή, επειδή ήταν πάντα στα δύσκολα και πάντα έβγαζε όχι τα κάστανα από τη φωτιά αλλά τα κάρβουνα από τη φωτιά, τώρα θα το κάνει και τώρα και θα τα βγάλει τα κάρβουνα από τη φωτιά. Πάντως αυτό που ήθελα να τελειώσω και το είπα στην πρώτη μου τοποθέτηση, ότι μου θυμίζει το 2011. Και τότε να θυμηθούμε καμία ότι. Καμία σχέση, και τότε, Νίκο μου. Ναι, η χώρα την είχαν οδηγήσει έξω από την έξοδο. Λοιπόν, τότε λοιπόν υπήρχε ένα κόμμα που είχε πάρει 44% και ένας πρωθυπουργός ο οποίος δέχθηκε τέτοιες πιέσεις και έφυγε, προκειμένου η χώρα να πάει σε μια μεταβατική λύση. Ποιος τον πίεσε για το δημοψήφισμα? Και η απέξω και το κόμμα του. Α, τι σου θυμίζω ότι όταν άκουσαν οι ξένοι για το δημοψήφισμα ανέβηκαν στις καρέκλες. Και η απέξω και το κόμμα του. Λοιπόν, και στο κόμμα του αντέδρασε. Το δημοψήφισμα. Και το κόμμα του αντέδρασε. Βλέπω μία ατμόσφαιρα. Βλέπω μία ατμόσφαιρα εκείνη τη εποχή να επιστρέφει. Καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν. Σας λέω τώρα. Έδωσε μια άλλη διάσταση ο κύριος Φελέκης. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη στιγμή. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη στιγμή. Καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και η ιστορία, Νίκο μου, όταν επαναλαμβάνεται, μάλλον είναι φαρσοκομωδία. Ενδεχομένως. Παρά. Αλλά βλέπω τις κινήσεις από στελέχη του κομματός σας. Καμία σχέση. Δεν ξέρω. Καμία σχέση. Η αγωνία είναι η αγωνία που υπάρχει στα στελέχη. Είναι για να μην ξανακατρακυλήσει η χώρα εκεί που βρέθηκε εγώ θα το 2012. Μαζί σας. Έτσι, μπράβο. Αλλά ο κύριος Διάκος, άρα μην ερμηνεύετε τις κινήσεις ως εσωκομματικές καντρίλες, αλλά να τις δείτε ως αγωνία για το αύριο της χώρας. Εγώ θα συμφωνήσω. Αλλά έτσι, ο κύριος χαίρομαι. Διάκος, χαίρομαι. Παρουσίασε. Εγώ μου αρέσει πάντα να συμφωνώ και να καταλήγω σε ένα μήνυμο συνέντευξη. Παρουσίασε ένα tweet το οποίο είχε να κάνει με πρώην εκπρόσωπο του κυρίου Καραμαλή. Ένα διάλογο μεταξύ της Μπακογιάννη και του Λαζαρίδη που είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Τρίτον, είχαμε το ραντεβού. Το ραντεβού. Τι να πούμε εμείς. Εμείς δημοσιογράφοι είμαστε. Λέω, Νίκο μου, αυτό σου λέω. Άλλο οι εσωκομματικές καντρίλες. Κύριε Μιχελάκη, άλλο η αγωνία για το αύριο της χώρας. Μπράβο. Άρα συμφωνούμε. Δύο άνθρωποι δεν έχουν μιλήσει καθόλου. Θα παρακαλέσω, επειδή είστε όλοι δημοσιογράφοι πλην των δύο πολιτικών. Ωραία, ο λόγος στον κύριο Τσαγκάρη, αφού διαβάσετε μια είδηση. Είσαι φοβερός. Το κοντρόλ χρόνια. Θα σας διαβάσω την είδηση, εσείς θα την αξιολογήσετε. Πρόταση έκπληξη στον Αντώνη Σαμαρά. Συναντήθηκε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο το μεσημέρι. Πρόταση έκπληξη στον Αντώνη Σαμαρά έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, είναι από το ΕΧΜΗ.gr του κυρίου Χρήστου Παναγιωτόπουλου. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, πολύ πετυχημένος διευθυντής ειδήσεων, γενικός διευθυντής ειδήσεων ενημέρωσης του Μέγκα, επί σειρά ετών, ο μακροβιότερος διευθυντής ειδήσεων στο Μέγκα, 15 χρόνια και πρώην. Με πολύ καλή πορεία. Μόνο τον τελευταίο χρόνο δεν πήγε καλά το δελτίο και τον διώξαν τον άνθρωπο. Στο ΕΧΜΗ.gr λοιπόν αναρτήθηκε αυτή η είδηση που σας διαβάζω. Έχει σημασία αυτό. Γι' αυτό σας λέω την προέλευση. Πρόταση έκπληξη στον Αντώνη Σαμαρά έκανε το μεσημέρι ο Βενιζέλος για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ο Πρωθυπουργός ευνηδιάστηκε ακούγοντάς τον να προτείνει ανάληψη πρωτοβουλίας για εξέβρεση συνενετικής λύσης μεταξύ δεύτερης και τρίτης ψηφοφορίας, ειδικότερα ζήτησε να συμφωνήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ σε τρία σημεία. Πρώτον, στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεύτερον, σε ημερομηνία πρόωρων εκλογών, πιθανώς τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Και τρίτον, στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός, γράφει το ΕΧΜΗ.gr του κυρίου Χρήστου Παναγιωτόπουλου, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός έως αρνητικός, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, όπου δεν έχει σαφές τι θα φέρουν οι δύο πρώτες αναγνωριστικές ψηφοφορίες. Το θέμα δεν αποκλείεται πάντως να ξανασυζητηθεί μετά τη δεύτερη ψηφοφορία. Να πω μια κακία. Ασφαλώς. Λοιπόν, το λέω χαριτωμένα κακία. Εμείς υποστήκαμε τον κύριο Βενιζέλο, τότε που ήταν η κρίση ΣΕΡΤ Κυριλιάτσου, εσείς τα ζήσατε και από κοντά, όταν έλεγε θα κάνω ό,τι κάνει ο Κουβέλης και ότι θα πάω να δώσω μεγάλη μάχη κτλ. Νομίζω ότι τώρα έχουμε μια. Την ΕΡΤ, επειδή το αναφέρετε και επειδή πολλοί τηλεθεατές και κάνουν καλά, μου λένε εσύ δεν πέρασε από την ΕΡΤ και κάνει τώρα κριτική στο Σαμαρά. Εγώ θέλω να πω, φίλες και φίλοι, ότι όταν έπεσε το μαύρο ντισέρτ, εγώ δεν είχα ιδέα. Έφυγα εκείνο το απόγευμα την ευχαίρεια που μου δίνει ο κύριος Μαργαρίδης και το ξέρετε όλοι. Εγώ είχα βγει το ίδιο βράδυ. Έφυγα από το γραφείο μου στις 7 το απόγευμα εκείνο το βράδυ και από εκεί και πέρα. Και εγώ είχα το θλιβερό προνόμιο να είμαι στην τελευταία. Και από εκεί και πέρα. Και εγώ με την κυρία Γερμανίδη παρότι μου έγιναν προτάσεις για να πάρω μέρος σε αυτό που σήμερα λέγεται δημόσια τηλεόραση, έκοψα κάθε πεδίο επικοινωνίας. Το λέω.
για ορισμένους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις πληροφορίες πώς ακριβώς έγιναν. Εγώ το ζήσα από πολύ κοντά αυτό το θέμα. Μάλιστα, όπως σας έλεγα και πριν, έκανα και τις τελευταίες δηλώσεις από την πλευρά. Και ξέρετε τότε ότι είχα και ανοιχτή επικοινωνία και με τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Και εγώ σας λέω ότι τότε έκανα και τις τελευταίες δηλώσεις μαζί με την κυρία Γεννηματά πριν πέσει το μαύρο. Τι θέλω να πω. Νομίζω ότι ο Βενιζέλος τώρα έχει μπλέξει το Σαμαρά. Για τα δική του διαθυμάστε ότι ο Σαμαράς έλεγε. Εσύ εκπλήσεσαι. Όχι, όχι, θα σα πω. Όχι, όχι, το αντίθετο αυτό, τον κύριο Μιχαλάκη το λέω και γι' αυτό είπα από μια κακία. Ο Βενιζέλος προανακοίνωνε τις εκλογές πριν από το Σαμαρά. Θυμάστε το Σαμαρά, είπε ποιες εκλογές. Κάτι συνδικαλιστικές μήπως γίνουν. Τον έμπλεξε και τώρα πάμε στη δεύτερη φάση του μπλεξίματος που του ζητάει να αλλάξει και υποψήφιο. Κάτσε, με ζητήσει να αλλάξει και υποψήφιο. Πήραμε μία δημοσιογραφική πληροφορία. Μην απαντήσω στην κακία. Γιατί πρέπει να απαντάτε σε όλα. Σε ό,τι λέει ο Παναγιώτοπουλος. Κύριε Μιχαλάκη, προσωπικού. Ο Χρήστος Παναγιώτοπουλος, πάντως, όπως ξέρετε, είναι έγκυρη πηγή. Να μας ειλικρινείς. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτό. Το απόγευμα όμως ο Βενιζέλος τα είπε με έναν τρόπο που είχε φέρει πριν. Δεν αμφισβητώ την εγκυρότητα καθενός. Εγώ απλώς λέω. Αυτό είναι μία δημοσιογραφική πληροφορία. Αυτή δηλαδή, όλες οι δημοσιογραφικές πληροφορίες έχουν βάσει. Σας θυμίζω έναν διάλογο και επικαλούμε τώρα τον κύριο Κοντολή, όπου υπότίθεται υπήρχε ένας διάλογος των δύο αρχηγών, του κυρίου Βενιζέλου και του κύριου Τσίπρα, και διαψεύτηκε από τους δύο. Γιάννη, ξεπέρνατο, είναι κακία. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να είναι και αυτή. Δεν έχεις κανένα λόγο. Άρα πάμε, χτίζουμε ένα σενάριο σε ένα πράγμα που μπορεί να μην ισχύει. Δεν έχεις κανένα λόγο να υπερασπίσει τον Βενιζέλο. Κύριε Μιχελάκη, επειδή ήσασταν πολύ καλός δημοσιογράφος, κύριε Μιχελάκη. Έριξε τον Παπανδρέου. Όταν στο τραπέζι είναι δύο και συνομιλούν. Έριξε τον Παπανδρέου, λένε. Πιανού πρόταση ήταν να πάμε τώρα σε προεδρική εκλογή. Πέστε το πιανού πρόταση. Δεν σα άκουσαν. Πέστε το πιανού. Επειδή μιλάμε όλοι μαζί, εγώ το έχασα. Φαντάζομαι και τη λέμε κακία. Αυτή η κακία ότι έριξε τον Παπανδρέου. Μετά τον Κουβέλη και τώρα ρίχνει και τον Σαμαρά. Είναι μια κακία του Μαργαρίτη. Αυτό είπα. Εγώ είπα κάτι άλλο. Εγώ μίλησα, αναφέρθηκα στη δημοσιογραφική. Μην υπερασπίσετε τον Βενιζέλο. Επειδή είναι μία και τέταρτο και δύο δεν έχουν μιλήσει. Ευχαριστώ κύριε Μιχελάκη. Άψογα τη διευθύνετε την κουβέντα. Κύριε Τσαγκάρη, να σας πω, εσείς το ξέρετε αλλά και για τους τηλεθεατές μας, μερικούς τίτλους των ξένων μέσων ενημέρωσης. Die Welt μόνο με πρωθυπουργό το Σαμαρά συνεχίζει η Γερμανία την οικονομική βοήθεια. Handelsblatt, το φάντασμα της χρεοκοπίας πάνω από την Αθήνα. HSBC, ορατός ο κίνδυνος ακυβερνησίας από πρόορες εκλογές και ζημιά στην οικονομία. Telegraph, αν η Ελλάδα θέλει να σωθεί, πρέπει να βγει από το ευρώ. Credit Suisse, η Ελλάδα θα βουλιάξει μόνη της. Μπόφα, με πρόορη προσφυγή στις κάλπες το Σεπτέμβριο εκλέγεται πρόεδρος. Γερμανικός τύπος γενικά, παιχνίδι με τη φωτιά στην Ελλάδα. Reuters, μικρή πιθανότητα η Ελλάδα να προκαλέσει νέα κρίση στην Ευρωζώνη. Αυτά. Είναι πολλά νομίζω. Δώστε μας ένα κλίμα, κύριε Τσαγκάρη, τι πληροφορίες παίρνετε και από το εξωτερικό και τι πιστεύετε εσείς προσωπικά. Ναι, τώρα ο κάθε αρθρογράφος σε ένα ξένο μέσο οπωσδήποτε γράφει ένα κείμενο το οποίο μπορεί να είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα και πολύ μακριά από αυτά που συμβαίνουν στο χωριό του, που λέω εγώ. Στη Σουηδία πέφτει με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού η κυβέρνηση μετά από τρεις μήνες επειδή δεν μπορεί να καταρτήσει προϋπολογισμό. Θυμίζω ότι ο Καραμαλής το 9 έκανε εκλογές για τον ίδιο λόγο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει κανείς να τρομάζει με την πιθανότητα των εκλογών και μάλιστα να λέει ότι ενδεχομένως είναι πιστωτικό γεγονός ή θα πάθει η αγορά ανεπανόρθωτη βλάβη. Ποια αγορά, η νεκρή αγορά ή πεθαμένη αγορά. Διότι αν είχαμε σωθεί και αν είχε τελειώσει η περιπέτεια του μνημονίου, του δεύτερου που επίσης απέτυχε, γιατί ο κύριος Σόιμπλε από πέρσι λέει ότι θέλουμε για τρίτο μνημόνιο, δηλαδή τρίτο πακέτο βοήθειας το ονόμασε ο άνθρωπος. Εμείς λέμε ότι έχουμε σωθεί, δεν θέλουμε λεφτά, φεύγει το μνημόνιο, φεύγει το Δουνουτού. Εδώ φωνάζαμε πριν δύο μήνες, σας θυμίζω, ότι δεν θέλουμε το Δουνουτού να συνεχίσει μέχρι το 16 και να φύγει από τώρα και δεν θέλουμε τα 12 δις τα υπολοιπόμενα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει λίγο αυτά που λέμε στα παράθυρα και σε δηλώσεις μας σε σχέση με αυτά που είναι τα πραγματικά συμφέροντα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής πλευράς. Υπάρχει καλός ή κακός, όπως έλεγε ο κύριος Φελέκης πριν, κακός ενδεχομένως, μια διαδικασία που η εκλογή του Προέδρου συναρτάται με την ομαλή συνέχεια μιας κυβερνητικής πορείας. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση δεν τους έχει το 180 και προσπαθεί να τους βρει. Έγινε μια άκαπνη επιλογή, όπως είναι αυτή η επιλογή από ό,τι φαίνεται στο πρόσωπο του κυρίου Δήμα, που δεν φαίνεται, είναι μια κακή εκκίνηση υποτίθεται ο αριθμός που συγκεντρώθηκε απόψε.
Το πολύ πολύ θα γίνουν εκλογές. Αλλά το να λέει κανείς ότι έτσι θα καταστραφεί η αγορά ή η οικονομία, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Τώρα, να σας ρωτήσω το εξής. Ναι. Ο κ. Κοντονής αντιδράσει, αλλά θα το πω γιατί κατά τη γνώμη μου ισχύει. Υπάρχουν ορισμένες φορές δηλώσεις από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες δεν καθαρίζουν το τοπίο σε σχέση με την οικονομία. Και κυρίως, δεν αναφέρομαι στο πακέτο Τσίπρα στη ΔΕΘ, κυρίως για το πώς θα αντιμετωπίσει την κρίση την οικονομική και τους δανειστές τον πρώτο καιρό της διακυβέρνησης. Μην μπούμε τώρα στη ΔΕΘ. Ναι, αυτό. Έχετε, σε αυτό, αυτό έχετε... δίνει δηλαδή για παραπάνω επιθέσεις. Γιατί εγώ θεωρώ ότι δίνει ένα πάτημα. Δηλαδή, κοιτάτε, για εσάς δεν έχει καθαρίσει έτσι θα κάνει. Η γνώμη μου είναι εξής. Για τις πρώτες μέρες όχι δεν έχει. Η ηγεσία έχει. Ορισμένες τελείες. Η ηγεσία έχει. Τι έχει. Αλλά άμα θέλετε να σας πω πέντε διαφορετικές απόψεις... Για καθίστε ρε παιδιά, τι έχει. Η γνώμη δική μου είναι... Δεν θα προλάβει καν να διαπραγματευτεί. Δεν το ξέρετε αυτό τι θα κάνει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν το ξέρετε. Αν γίνουν εκλογές 25 Ιανουαρίου. Το ξέρεις ότι δεν αν γίνουν εκλογές 25 Ιανουαρίου. Το ξέρεις, Νίκο, με συγχωρείτε, σε τρεις μέρες πρέπει να συγκροθεί η Βουλή στο Σώμα. Σε δύο μέρες. Μετά θα πρέπει να εκλέξει εντός 10 ημέρου Πρόεδρο Δημοκρατίας. Μετά θα πρέπει να βγει κυβέρνηση. Η οποία, αν δεν έχει και αυτοδυναμία, θα πρέπει να πάμε σε διεθνείς εντολές. 22 Φεβρουαρίου πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Μπορεί να υπάρξει. Τα περιθώρια είναι ασφικτικά. Το ξέρω. Τον Νίκο ή εμένα τώρα. Τι έχει. Τι έχει. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι έχει. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θα κοιθούν υπόψη. Μπορείς να μου πεις το εξής. Εσύ είσαι σίγουρος ότι όταν ο Τσίπρας πάει ως πρωθυπουργός. Τέλος Φεβρουαρίου. Πότε θα πάει, γιατί θα πάει. Τέλος Φεβρουαρίου. Γιατί πώς θα πάει. Όταν τελειώσει οι προθεσμίες που όπως είπα. Μα υπάρχουν θεσμικές διαδικασίες στην Ένωση. Θα υπάρχουν. Δεν πάει ο καθένας όπου υπάρχουν. Θέλει. Υπάρχουν, δεν σου είπα ότι πού θα πάει. Θα πάει, θα πάει. Μέρκελ. Αυτό τώρα κύριε Φελέγγι. Το πού θα πάει, ρε παιδιά. Στεγανά αυτά και είμαστε με συγχωρείτε να πληρώσω το ερώτημα. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε εσείς. Όχι όπως είναι στο μυαλό σας. Ζητάει, πάει και βρίσκει το Γιούγκερ. Ποιο θα βρει, ποιο θέλει να βρει. Λοιπόν, να απαντήσω αυτό με το ερώτημα. Πάει λοιπόν και βρίσκει το Γιούγκερ ή όποιο θεσμικό παράγοντα. Μπράβο, ναι. Και λέει ότι εγώ έχω ενωπή εντολή. Έχω μια διαφορετική φιλοσοφία και βάση για διαπραγμάτευση. Και θέλω, πρόσεξε τι θα πω, χρόνο για να διατυπώσω την πρότασή μου. Δεν θα πάρει. Λοιπόν. Το ένα λοιπόν είναι χρόνο αυτό. Είπα. Άρα λοιπόν, το πρώτο λοιπόν. Πρόσεξε, το πρώτο είναι αυτό. Κάνε μια πρόβλεψη. Θα ζητήσει λοιπόν, εγώ κάνω την πρόβλεψη ότι θα πάρει την παράταση. Άτσι, για εφαρμογή του μνημονίου όμω. Παίρνει παράταση. Χρόνο. Μα με συγχωρείτε, τι όχι, θα κάνει. Χρόνο για να βάλει σε αυτό το πράγμα. Πού βρισκόμαστε τώρα. Και μέχρι τότε τι θα κάνουμε, ρε παιδί. Η Ευρώπη είναι το Auschwitz. Με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Όχι, κύριε Κοντονή. Ορισμένα πράγματα τα πούμε καθαρά στο λαό. Ναι, να δούμε πώ θα τα πούμε. Ωραία, θα πάει λοιπόν. Δεν θα πάει η κυβέρνηση άριστα να του πούνε, ξέρετε. Καθίστε να ακούστε. Να έρθει με τον κυβερνήτη τώρα. Το να τα λέτε τα γενικά είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν το έχουν πει άλλοι. Όχι. Δεν το έχουν πει τι θεσμοί. Μπορεί να μου δείτε. Μα τι λέτε τώρα, ρε παιδιά. Υπάρχει δίκτυο θεσμικού παράγοντα της Ευρωπαϊκής. Επειδή παρακολουθείς πιο καλά από μένα τα ζητήματα αυτά τα οικονομικά. Μπορείς να μου πεις μία δήλωση θεσμικού παράγοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος να δηλώνει ότι όταν έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα δώσω χρονική παράταση για να μου διατυπώσει πρόταση. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ωραία. Λοιπόν, πάει ο Τσίπρας και ζητάει παράταση. Και παίρνει. Χρονική. Η οποία παράταση χρονική τι λέει. Τίποτα. Θα πάρει μια παράταση. Ότι τι. Εγώ... Το πρόγραμμα δανειοδότηση συνεχίζει να υπάρχει. Η χώρα χρειάζεται 30 δις μέχρι το τέλος Μαρτίου. Πού θα τα βρει αυτά. Χρειάζεται 12 δις, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, τον Ιούλιο. Αφού έχει πληρώσει. Όχι, όχι, για τις εξυπηρετήσεις. Απαντήσω, κύριε. Όχι, του δημοσίου. Οι εξυπηρετήσεις. Για το δημόσιο. Εάν δεν σου δώσουν τα λεφτά, δεν θα τα πληρώσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Πού θα, τι θα κάνει λοιπόν, θα πάρει γενικώς παράταση. Μα εσύ απαντάς για λογαριασμό του Γιούγκερ. Όχι, όχι εγώ σου λέω του δίνει παράταση. Βεβαίως. Μέχρι λοιπόν για να διατυπώσει την πρότασή σου, τι ισχύει. Έχει η χώρα δάνεια. Προφανώς έχει, είπα εγώ. Άρα λοιπόν εφαρμόζουμε το μνημόνιο. Όχι, αυτό είναι δικό σας συμπέρασμα. Το έχει δάνεια, εφαρμόζουμε το μνημόνιο. Θα μας τα δώσουν έτσι, ρε παιδιά. Μα αυτό είναι δικό σας συμπέρασμα. Όχι, κόμμα. Επικαλούμε τη λογική σας. Επικαλούμε τη λογική σας. Τη λογική επικαλούμε κι εγώ. Από πού σημαίνει. Από πού προτρέχουμε. Βγάζετε εσείς ότι έχει δάνεια. Άρα εφαρμόζει μνημόνιο. Έχει δάνεια και μπαίνει σε διαπραγμάτευση για το χρέος. Φτάσαμε σε αυτό γιατί δεν μας κάναν την αξιολόγηση, δεν μας δώσαν τα 6 δις. Θα μας τα δώσουν τα 6 δις. Εγώ λέω όχι, δεν θα μας τα δώσουν. Μα εμείς λέγαμε θα σας δώσω την παράταση. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε διακόψει τον κύριο Τσαγκάρη. Όχι, επειδή ακριβώς ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Πρέπει για χαρά καταλαβαίνει. Για χαρά καταλαβαίνει. Μιλάτε πράγματα.
Μη λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δεν κατάλαβα τι δεν ισχύει από αυτό που σας λέω. Λέτε θα ζητήσω εσείς παράταση. Εσείς λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Και λέτε, κάνετε λογικάλματα. Ποια είναι τα λέτε, έχουμε δάνεια, άρα εφαρμόζεις μνημόνιο. Όχι, έχουμε δάνεια, άρα διαπραγματεύομαστε για το χρέο. Πήρατε την παράταση, όπως σας λέω. Κάνετε, υποβάλλετε έτοιμα, τώρα, εντάξει, τώρα υποβάλλετε έτοιμα και γίνεται αποδεκτό. Μέχρι λοιπόν να συζητηθεί και να καταλήξετε σε συμφωνία ή σε σπάσιμο με την Τρόικα ή οποιονδήποτε άλλο, η χώρα πώς ζει. Τα λεφτά τα οποία χρειάζονται για να λειτουργήσει. Από πού τα έχει, πείτε μου. Τι θέλετε να τώρα, κύριε Φελίκη, όσο έζησε από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τώρα. Ή για να, το... για να πληρώνουμε τα δανεικά. Όχι. Διότι από τα, από τα, από τα 300. Όχι, βέβαια. Κάνουμε εισαγωγές. Όχι, βέβαια. Πληρώναμε περισσότερα για κρέας παρά για πετρέλαιο. Παρακαλώ, κύριε. Εγώ τα λέω όλα αυτά. Τα λέω όλα αυτά γιατί θεωρώ. Η χώρα δεν λέει ο Σαμαράς ότι είναι σε καλά χέρια. Τραγικό για τη χώρα. Δεν λέει η χώρα ότι έχει κάνει βελτιώσεις. Δηλαδή εσείς θεωρείτε. Λάθος λέει. Τότε λοιπόν θεωρείτε ότι η χώρα είναι στον αέρα. Λάθος λέει. Δεν είναι χώρα στον αέρα. Λάθος λέει. Δεν γίνεται και αυτό που λέτε εσείς κύριε Μιχαλάκη να ισχύει. Αυτό και τα λέει ο κύριος Φελέκης. Λάθος λέει. Εσείς καταρχήν δεν θέλετε πλεονάσματα. Συγγνώμη. Ένα λεπτό. Τα πλεονάσματα τα οποία λέτε. Ποιο το λέει αυτό, δεν θέλουμε εμείς. Η πρακτική σας. Όταν λέτε 11,5 δις παροχές. Ας να λάβουμε την κυβέρνηση. Συγγνώμη. 11,5 δις παροχές. 11,5 δις παροχές. Πού δεν τα βρείτε. Μα σας είπαμε στη Θεσσαλονίκη. Από πού θα τα βρούμε. Τα είπαμε 15.000 φορές. Να μιλήσουμε στα συγκεκριμένα πράγματα. Στα συγκεκριμένα πράγματα να μιλήσουμε. Εγώ λέω, ήταν λάθος το ότι γίνονται εκλογές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που δεν δίνει τη δυνατότητα στην επόμενη κυβέρνηση να έχει την άνεση. Να διαπραγματευτεί. Λάθος που δεν είναι μια προσέγγιση αυτό, εγώ το σέβομαι. Αλλά μην πηγαίνετε στο επέκεινα, διότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Θα έπρεπε η παράταση να μην είναι δίμηνη, να είναι ίσως εξάμηνη. Για να έχετε την άνεση κι εσείς, αν γίνεται κυβέρνηση. Δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει μια πολιτική αιχμαλωσία. Και δεν καταλαβαίνω πώς ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί με ρεαλιστικούς όρους. Γι' αυτό λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει τη στροφή στο ρεαλισμό να την κάνει. Εγώ διατύπωσα και μια πρόταση. Να αναθέσει μια εθνική ομάδα. Από όλα τα κόμματα. Μάλιστα. Να κάνει τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Νίκο, έχω ένα tweet. Μα τώρα θα είναι μια κυβέρνηση, θα κάνει. Έχω ένα tweet. Να κυβερνάει πολύ... όλα τα άλλα. Έχω ένα tweet ενδιαφέρον. Θέλεις να το δούμε. Μην μου πεις του γαμπρού της Δώρας τώρα. Του γαμπρού της Δώρας. Όχι. Για να δούμε το tweet του γαμπρού της Δώρας. Για δείξτε το, κύριε Καλοκαιρινέ. Νάτος. Ανδρέας Παπαδόπουλος. Είναι και πατέρας, έτσι πριν από λίγο καιρό. Να του ζήσει και το παιδάκι και στην κόρη της κυρία Δώρα Μπακογιάννη. Καταρχήν, έτσι πως το βλέπουμε, μάλλον Facebook μου φαίνεται. Facebook είναι Facebook. Facebook από ναι. Τώρα μου το φέραν συνεργάτες μου, κύριε Μιχαλάκη, τι να κάνουμε. Ναι, όχι, όχι, έτσι όπως λοιπόν, το βλέπω, λέω. Δεν... Λέει λοιπόν ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος. Είμαι πολύ περήφανος για τους δύο φίλους μου. Το Σπύρο εννοεί το Λικούδι και το Γρηγόρη εννοεί το Ψαριανό. Κάνουν μάλιστα και ραδιοφωνική εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, μαζί, στο Παραπολιτικά FM. Με το Γρηγόρη, το ούτε γελοιότητες, ούτε κολπάκια μεταξύ πρώτου, δεύτερου και τρίτου γύρου. Με μόνο γνώμονα το συμφέρον της χώρας. Ντρέπομαι πραγματικά για τη Δημάρ και τη στάση που κρατάει. Τέτοια ανευθυνότητα δεν την πίστευα. Να ζητάει εκλογές, να καταγγέλει την κυβερνητική πολιτική που στήριξε μέχρι κεραίας, τέτοια κολοτούμπα σε σχέση με τα όσα έλεγε τον Αύγουστο. Ας γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή θα μιλήσουμε δημόσια και έχουμε να πούμε πολλά και να αποκαλύψουμε όσα έγιναν το καλοκαίρι για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εδώ, κύριος... Τι εννοεί, κύριε Τελατόλα, τι εννοεί ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Εγώ κάνω το εξής σχόλιο δημοσιογραφικό, ναι. Ότι δεν είναι ηθικό πολιτικά να είσαι στενός συνεργάτης. Γιατί κάθεσαι, σαν τον Μπερλουσκόνη κάθεσαι. Γιατί πήγε τρεις ώρα. Κάτσε προς τα δω. Λοιπόν, λέω ότι δεν είναι ηθικό πολιτικά, ναι. Για ένα πρόσωπο που προέρχεται από το χώρο της ενατικής αριστεράς ή και γενικώς, να... Έχει αφήνει κάποιους γενικούς. Δείξτε λίγο το tweet, δείξτε το tweet, κύριε Καλοκαιρινέ. Να αφήνει επενιγμούς για τη στάση πρώην συντρόφων του και κυρίως για τον πρόεδρο, ως καταλαβαίνω στο τέλος. Και να αποκαλύψουμε όσα έγινε το καλοκαίρι για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Σε σχέση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι εξαιρετικά τιμητικό για τον ίδιο. Εγώ συμφωνώ. Να μας πει και γιατί είναι τόσο τραγικό και. Μπορείτε να καλέσετε τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο. Να ζητάει κάποιες εκλογές. Κύριε Καλοκαιρινέ. Αγαπητέ Μίλια, βγαίνει ο ένας εκπρόσωπος πρώην. Σήμερα τι έχει κάτι με τους πρώην εκπροσώπους έχει. Καλά κάνεις. Και κάνει μια θεωρία του τύπου θα δείτε τι θα γίνει και τέτοια. Βγαίνει ο άλλος εκπρόσωπος και λέει ότι εγώ θα σας πω κάποια στιγμή τι έκανε ο Κουβέλης.
Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Έχεις δίκιο. Και οι δύο μαζί. Και κυρίως μου το χρόνο στην κυρία Μπακογιάννη. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο Αντώνης και νομίζω ότι ο μόνος αρμόδιος να μιλήσει είναι ο κύριος και δημοσιογράφος. Ο κύριος ποιος είναι αρμόδιος να μιλήσει, ο κύριος Μαργαρίτης, ναι. Και αν μας τα πει πριν πει ο Θόδωρος, ας μας τα πει αύριο στην εκπομπή του στα παραπολιτικά. Στα παραπολιτικά, ας μιλήσει ο κύριος Μαργαρίτης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμένα με στεναχωρεί το γεγονός ότι ο Αντρέας που είναι και φίλος μου δεν συνειδητοποίησε τον πόλεμο που δέχτηκε η Δημοκρατική Αριστερά από όταν έφυγε από την κυβέρνηση. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η επιλογή που κάνει. Μπορείτε τότε να κάνετε έτσι μια αποκριτογράφηση. Τι λέει, δηλαδή, εδώ πέρα λέει τέτοια κολοτούμπα σε σχέση με τα όσα έλεγε τον Αύγουστο. Ας γνωρίζουν, είναι και απειλητικός, ναι, ναι, ότι κάποια στιγμή θα μιλήσουμε δημόσια. Εδώ απειλεί. Ναι, ναι. Και έχουμε, λέει, να πούμε πολλά. Έξι θαυμαστικά. Και να αποκαλύψουμε όσα έγιναν το καλοκαίρι για τον πρώτο Δημοκρατία. Τι εννοεί. Αυτό, ας το πει ότι νομίζει, αλλά εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Έγινε κάτι. Θα κάνω μια ερώτηση. Κύριε Γιάτσο. Δεν απαντάει. Να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Λικούδης είναι ένας από αυτούς που υπογράψανε το κείμενο των 8 βουλευτών που ζητούσε μια συνενετική λύση. Η ερώτηση μου είναι εξής. Είναι δυνατόν να θεωρείται συνενετική λύση ένα κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο κύριος Δήμας, σεβαστός κατά τα άλλα. Άρα λοιπόν, αντί να ασκείται αυτή η κριτική, θα έπρεπε να σκεφτούν. Γιατί να μην είναι συνενετική, γιατί το λέτε όμως εσείς αυτό τώρα. Όταν εσείς μπήκατε στην κυβέρνηση. Προσέξτε, θέλω να πω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσείς μπήκατε στην κυβέρνηση Σαμαρά και του Βενιζέλου. Μισό λεπτό. Και μιλάτε τώρα αν είναι συνενετική λύση ο Σταύρος ο Δήμας. Μισό λεπτό. Είναι λίγο αντιφατικό. Θα απαντήσω και στα δύο, επειδή μου το λέτε. Πρώτα. Επαναλαμβάνω ότι ο Λικούδης έχει υπογράψει μια δήλωση με άλλους 7 βουλευτές, η οποία ζητάει συνενετική λύση και πρόσωπο κοινής αποδοχής. Εδώ δεν υπάρχει πρόσωπο κοινής αποδοχής, υπάρχει ένας κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, για τον οποίο αναφορά, όμως όλοι λένε καλά λόγια. Όσον αφορά. Είναι κοινής αποδοχής πρόσωπο κατά τα άλλα. Αλλά είναι κομματικός στέλεχος. Τώρα για πολιτικούς λόγους δεν ψηφίζουν το Δήμα. Ακριβώς. Τον εκτιμούν και τον συμπαθούν όλοι. Μισό. Να τελειώσω. Και ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γιάτσο, εμείς μπήκαμε στην κυβέρνηση το 12 για να μείνει η χώρα στο ευρώ και υπογράψαμε. Συμφωνήσαμε μια προγραμματική συμφωνία, η οποία δεν τηρήθηκε. Όταν δεν τηρείται μια προγραμματική συμφωνία. Πάντως μπήκατε και εσείς στα πλαίσια μια συνένεση. Δεν μου λέτε. Για να πάει καλά ο τόπος, όπως λέγατε και τα λοιπά. Αλλά προσέξτε. Και πήγαν και σε δεύτερο μνημόνιο. Προσέξτε. Δεν το ψηφίσαμε. Κουρέψατε τα μισά ομόλογα. Δεν το ψηφίσαμε, κύριε Τσαγκάρη. Δεν το ψηφίσαμε. Να θυμηθούμε λίγο την ιστορία. Ένα-ένα. Να την ξαναδούμε σύντομα. Αυτό το λέω εγώ. Μπορώ να ολοκληρώσω τη γνώμη μου. Βεβαίως. Πρώτα δεν το. Δεν το ψηφίσαμε. Δεύτερον, επαναλαμβάνω, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τη χώρα στο ευρώ με την επιλογή μας, γιατί τότε το Brexit ήταν στο τραπέζι και το λένε όλοι. Ναι, ναι. Το λένε όλοι, πια δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και πολύ περισσότερο υπήρξε μια πραγματική συμφωνία που δεν τηρήθηκε. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Αύριο, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Δημάρη, Οικολόγων, Ποταμιού, ενδεικτικό. Και δεν τηρηθεί η συμφωνία. Εσείς λέτε ότι πρέπει να παραμείνει σε μια κυβέρνηση που δεν τηρεί τη συμφωνία. Συμφωνώ. Αυτό λέω λοιπόν. Άρα απαντώ στον κύριο Λιάτσο ότι η συμμετοχή μας δεν ήταν λευκή επιταγή. Και αν νόμιζε ο κύριος Σαμαράς ότι θα βρει κομπάρσους, με συγχωρείτε, την πάτησε. Ναι. Διότι, και το επαναλαμβάνω επειδή, κύριε Λιάτσο, ξέρω το θέμα της ΕΡΤ. Αφορμή ήταν η ΕΡΤ. Το έχουμε ξαναπεί. Είχαμε ήδη διαφωνήσει σε ζητήματα όπως είναι το Χαράτσι και άλλα ζητήματα. Παίρναν αποφάσεις ο Σαμαράς με τον Βενιζέλος και δεν σας ρωτάγανε. Καν. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε στον κύριο λοιπόν, ο κύριος Μελιγκόνης δεν έχει βγάλει κουβέντα. Αλλά είναι ο καλύτερος ρεπόρτερ του τραπεζιού. Ο κύριος Μελιγκόνης, νέος, αλλά είναι ο καλύτερος ρεπόρτερ του τραπεζιού. Θα μας πει διάφορα και θα μας πει αν υπάρχει περίπτωση αυτό που είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αγαπητέ Γιώργο, ότι λέει αν προτείνει, λέει, πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Τσίπρας, σενάριο επιστημονικής φαντασίας, εμείς, λέει, σαν Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς θα τον ακούσουμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όπως είπε και ο κύριος Κοντονής πριν, δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συζητάει κάτι άλλο εκτός από εκλογές. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή αυτές τις μέρες και μετά αυτό το δραματικό για την κυβέρνηση αποτέλεσμα, θα ακούσουμε πάλι διάφορα σενάρια για κυβερνήσεις ειδικού σκοπού κτλ. Νομίζω αφενός ότι τα απορρίπτει το Μαξίμου, αυτό λέει το ρεπορτάζ και είδαμε και πριν το διάλογο του κυρίου Λαζαρίδη με την κυρία Μπακογιάννη, η φράση είναι καθαρές λύσεις. Αυτό νομίζω δικαιώνει και όσους έλεγαν από την αρχή ότι μάλλον ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, ή για την ακρίβεια ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς, άνοιξαν την πόρτα της εξόδου για να μην πάρουν, να μην πιούν το πικρό ποτήρι των μέτρων. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούγονται διάφορα για συνενετικές λύσεις και για σενάρια συνενετικής εκλογής Προέδρου και εκλογές το Μάιο κτλ., νομίζω ότι αυτό μπορεί να το θέλουν τα 7-8 στελέχη της Δημάρη ή διάφοροι άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές που το κυκλοφορούν αυτό το σενάριο στη Βουλή. Ωστόσο, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν έχει καμία πιθανότητα γιατί δεν, ας πούμε, συμφέρει κανέναν. Δηλαδή, για τον κύριο Σαμαρά αυτό τι σημαίνει? Να βγάλει πρόεδρο, να πάρει τα μέτρα, να πρέπει να ψηφίσει και το νέο μνημόνιο που θα συνοδεύει την πιστωτική γραμμή και μετά, Απρίλιο-Μάιο, να πάει σε εκλογές.
δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο πολιτικά να αυτοκτονήσει. Από εκεί και πέρα, για το ΣΥΡΙΖΑ τι θα σημαίνει? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει παράταση στην κυβέρνηση για να ολοκληρώσει τη συμφωνία και τα μέτρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει ως καταστροφικά και στη συνέχεια να έχει κατηγορηθεί ότι έχει κάνει μια φοβερή πολιτική κυβίσθηση. Η πολιτική λογική λοιπόν λέει ότι ούτε ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Τσίπρας, και για να μην μιλάμε πρόσωπα, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση, έχουν τον οποιονδήποτε λόγο να προτείνουν κάτι τέτοιο. Τώρα, ότι και να κάνουμε, για να κλείσουμε για το εξαιρετική προσέγγιση. Και απλώς... Συγγνώμη, θέλω να ολοκληρώσω να πω κάτι. Για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι εύκολη η απόφαση να ζητά εκλογές τώρα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να δει το πράγμα μικροκομματικά, τι θα μπορούσε να πει? Θα μπορούσε να πει, άστο Σαμαρά να πάρει τα μέτρα, ακριβώς, αφού τα πράγματα με τους Ευρωπαίους είναι και χοντρά, να πάρει τα μέτρα, να εξασφαλίσει και την επόμενη μέρα της χώρας με την πιστωτική γραμμή. Και έρχομαι εγώ μετά και με διαπραγμάτευση αρχίζω σιγά σιγά και ξελώνω τα μνημόνια. Σε μια ο ΣΥΡΙΖΑ λέει εκλογές τώρα, ξέροντας ότι θα πάρει μια χώρα, κύριε Μιχελάκη, για θα πάμε η οποία σε είναι ξεκρέμαστη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε εκλογές, να κάνει την πάπια μερικούς μήνες, όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς με την κυβέρνηση Παπαδήμου, να αφήσει άλλους να κάνουν δύσκολη δουλειά και μετά να έρθει να κυριαρχήσει. Αλλά δεν κάνει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αδιέξοδο πλήρες. Το σκληρό ροκ που έχει επιλέξει μα, να παίξει. Σε αδιέξοδο έχετε φέρει τη χώρα, κύριε Μιχελάκη. Δεν είναι θέμα χώρα, κύριε Κοντονή. Η χώρα αρχίζει, το νερό αρχίζει, το νερό αρχίζει να μπαίνει στα βλάκια. Μα τι λέτε τώρα? Το νερό αρχίζει να μπαίνει στα βλάκια. Και πάνε να την άξετε στις ίδιες όλες του λαού. Συγγνώμη, επειδή μιλάτε για δημοσκοπήσεις. Αν μας λέγατε ότι μειώθηκε το χρέος έστω λίγο. Αν μας λέγατε ότι μειώθηκε η ανεργία. Αν μας λέγατε ότι 25,5%. Σχεδόν από 30% αρχίζει τώρα και πέφτει αργά και σταθερά. Μα τι λέτε τώρα, 25,5%. Μηνύματα, για να μην λέτε, μην μιλάτε όλοι μαζί, ο κύριος Κωνσταντίνος. Σας το διαβάζω. Όλοι δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε. Θέλουμε να ακούμε την άποψη των καμάτων ήρεμα και πολιτισμένα, λέει ο κόσμος. Να πω και κάτι άλλο και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Εσείς έτσι έχετε συνηθίσει να βλέπετε αυτή την εκπομπή σε ήρεμους τόνους. Τώρα είναι και μια κατάσταση. Ειδική περίπτωση αυτό το 15ήμερο. Δεν δικαιολογεί. Και γι' αυτό έχουν σηκωθεί λίγο οι τόνοι, αλλά όλοι εδώ επειδή είναι εκλεκτοί, όπως ξέρετε, ο καθένας είναι ένας και ένας, σήμερα έχουν ανεβάσει λίγο τα γράδα που λέει ο λαός και γίνεται λίγο κομφούζιο. Η πολιτική. Και δεν ακούτε και δεν βγάζετε και συμπεράσματα. Είχαμε διακόψει τον κύριο Τσαγκάρη. Θέλω να ολοκληρώσει και θέλω να δείξω μετά το πρωτοσέλιδο της Contra News και αμέσως μετά το πρωτοσέλιδο του Ποντικού που κυκλοφορεί αύριο το πρωί και είναι και πάρα πολύ δυνατό. Okay, αυτό που ήθελα να πω στον κύριο Δελατόλα πριν που με διακόψαν, που ρώτησε, τα πρωτοσέλιδα στα οποία αναφέρθηκες σε σχέση με το τι μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα κλπ. Είναι πολύ λογικό όταν έρχεται μια επόμενη κυβέρνηση, ένα κόμμα, και λέει ότι εγώ θα κάνω επαναδιαπραγμάτευση. Σου θυμίζω ότι γινόταν τον Ιούνιο του 12 με τον Σαμαρά, που ήταν το σύνθημά του. Ποιο ήταν, γιατί εξελέγει ο Σαμαράς και ανετράπει η τότε πολιτική σταθερότης? Διότι ο Σαμαράς υποσχέθηκε την επαναδιαπραγμάτευση. Επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, του νότου μνημονίου. Τι πληρώνει σήμερα ο Σαμαράς? Ότι δεν έκανε αυτή την επαναδιαπραγμάτευση. Στην ουσία της, η επαναδιαπραγμάτευση δεν περιμένει κανείς να έρθει αύριο μια νέα κυβέρνηση, μια νέα, όποια και να είναι επιμελική πλευρά, συγκυβέρνηση, ό,τι και να βγει, να πάει να συζητήσει πώς θα είναι οι δόσεις. Το χρέος, περιμένει ακριβώς. Το χρέος δε, επειδή ακούστηκε και αυτό, δεν πρόκειται ποτέ κανένας να σε καλέσει να συζητήσει για κανένα χρέος. Πρέπει να κάνεις εσύ ενεργητική διαχείριση του προβλήματος που έχεις. Σας πω κάτι, ο δε κύριος Ζιν, σας θυμίζω, ο σύμβουλος της κυρίας Μέρκελ και πρόεδρος του Ινστιτούτου του ΆΙΦΟ, σου προτείνει Brexit και με επιδότηση το κούρεμα το χρέος. Ναι. Εάν οι Γερμανοί λοιπόν έχουν αποφασίσει για μια μικρότερη και πιο τέλεια Ευρώπη, δεν είναι στη διάθεση της ελληνικής πλευράς να παραμείνει. Άρα εδώ, δεν πρέπει ξέρετε να προσέξουμε, κύριε Τσαγκάρη. Ασφαλώς, πάρα να πολύ. Βάλουμε, πάρα όχι πολύ. Απλώς να πηγαίνουμε πάρα σε συνθηματολογία και σε λαϊκισμό. Κύριε Μιχελάκη, θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Κύριε Μιχελάκη, γιατί εδώ δεν έχω ακούσει. Συγγνώμη, φίλε, από τον κύριο όχι, Κοντονή. Φίλε Γιάννη, να θέλω να σου επισημάνω. Αν του πούν όχι, θέλω να σου επισημάνω ότι χορεύετε τι αγορέ. Είστε οι Ρωσίδε. Η διαπραγμάτευση είναι. Ναι, τώρα το βλέπω. Εγώ θέλω να επισημάνω στο φίλο μου τον κύριο Μιχελάκη ότι οι Γερμανοί προσέβαλαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό όταν πριν 1,5 μήνα του έγραψαν στο Σπίγκελ ο ασθενής παίρνει μόνο στο εξιτήριο. Τους έφερε, τους αγκάλιασε, τους φιλοξένησε. Ναι. Το focus τους στήριξε. Δεν μιλάω για focus εγώ. Εγώ μιλάω για το Σπίγκελ. Ο κατά φαντασία διασωθείς γράφει ο Σπίγκελ. Ο Αντώναρος μου λέει φίλος μου τώρα, διευκρινίζει το tweet που έκανε στο προφίλ του στο Facebook. Κύριε Καλοκαιρινέ, για ανατρέξτε στο Facebook του κυρίου Ευάγγελου Αντώναρου. Τα μάθαμε όλα. Twitter, Facebook, γίναμε
Για κοιτάξτε να δούμε τι διευκρινήσεις κάνει. Μου λέει ένας φίλος μου ότι διευκρινίζει το tweet που έκανε. Για κοιτάξτε. Δεν εξηγεί. Προφανώς δεν εκφράζει τον Καραμαλή. Και ο κύριος Λουκάς από την Νίκαια λέει το εξής. Κύριε Φελέκη, αύριο γίνεται συνάντηση Μητσοτάκη Καμένου για να πάρει ρεβάνς από το Σαμαρά. Αυτό που λέγαμε πριν. Το Φελέκη. Αυτό που λέγαμε πριν. Να λοιπόν, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Contra News. Ή να πάμε διαφημίσεις και να το δείξουμε μετά. Πάμε διαφημίσεις να το δείξουμε μετά για να το σχολιάσουμε όπως και το εξώφυλλο του ποντικού.